Καλό μεσημέρι, κύριε Ζένιο. Να σας χαιρετήσω. Αγαπημένε μας, καλώς όρισες. Ευχαριστούμε πολύ που είστε στην παρέα μας σήμερα. Είναι χαρά και τιμή. Καθίστε. Η τιμή είναι δική μου που είμαι εδώ. Δική μας, κύριε Γιώργο. Δική μας, να πω έτσι και να είμαι ειλικρινής, δεν έχει τύχει να κάνουμε μια συνέντευξη διαζώσης τόσα χρόνια. Μόνο έτσι τηλεφωνικός που σας είχαμε στην εκπομπή κατά καιρούς. Δεν έχει τύχει και για μένα είναι πολύ όμορφη στιγμή αυτή. Η αλήθεια είναι ότι δεν μου αρέσουν. Ναι. Δεν μου αρέσει να πηγαίνω. Αλλά σε αυτό το πρόγραμμα το Μαυρίκιος. Έχετε αδυναμίες βλέπω εδώ στο Μαυρίκιο. Άρτε να του κάνω μια ανταλιά εγώ, αγνοήστε με. Κάνατε και μια υπέροχη συνέντευξη το καλοκαίρι. Αγνοήστε με. Με τον πατέρα του μεγαλώσαμε. Ναι. Μαζί με τον πατέρα του. Ναι. Είχα το καφέ Παρί. Ο πατέρας του τότε, όπως ήμουν εγώ μικρός, ήταν και ο πατέρας του, νομίζω ελεύθερος ήταν. Έτσι ακριβώς. Αυτός δεν υπήρχε, ύστερα. Ναι. Σας είδα, Μαυρίκιο. Κάνατε και μια όμορφη συνέντευξη στο Τσιλάνι το καλοκαίρι με τον Μαυρίκιο. Ναι, βέβαια, ήρθε στο σπίτι μου, στο χωριό και περάσαμε υπέροχα. Ναι. Πείτε μας, κύριε Ζένιο, πώς είσαστε αυτή την περίοδο, πώς σας τυχαίνουμε. Ηρεμός. Ναι. Σηκώνομαι ό,τι ώρα θέλω, κοιμάμαι ό,τι ώρα θέλω. Δεν σκέφτομαι ότι αύριο θα πάω γύρισμα. Πρώτη φορά, αν επιτρέπετε, βιώνετε αυτή χρόνια. Την κατάσταση. Έχει χρόνια να το κάνω αυτό. Mm. Το χρειάζομαι. Και το χρειάζομαι. Κοίταξε. Φτάνεις, μεγαλώνεις. Ναι. Πρέπει να κοιτάξω και λίγο το Ζένιο τώρα. Mm. Τελειώσαμε το Φαμακούστα. Τα γυρίσματα. Τα γυρίσματα. Το τελευταίο γύρισμα για μένα ήταν τον 8 του Οκτώβρη, νομίζω. Mm-hmm. Ναι. Και είπα να ξεκουραστώ μέχρι του χρόνου. Δηλαδή, τον Οκτώβρη, τον Νιόβρη, τον Δεκέμβρη και Γενάρη άξιος προνασίσει. Αυτό εννοείται του χρόνου, δηλαδή, σε λίγους μήνες, με τη νέα χρονιά. Με σε λίγες μήνες. Δεν μπορώ βέβαια να κάθει. Άρχισα ήδη. Ναι. Να βαριέμαι, γιατί αγαπώ τη δουλειά μου, τη λατρεύω και την αγαπώ, αλλά πρέπει να ξεκουραστώ. Πρέπει. Πιέζω τον εαυτό μου να ξεκουραστώ. Πώς τη βιώνετε αυτή τη νέα καθημερινότητα, κύριε Ζένιο? Την ηρεμία φαντάζομαι θα κάνετε, μπορεί να πάτε βλέπω και να κάνετε κάποιες διακοπές ίσως. Ναι, βλέπω φίλους, τώρα σκέφτομαι να πάω 3-4 μέρες στο Λονδίνο. Mm-hmm. Στο σπίτι μου, γιατί εκεί μεγάλωσα. Ναι. Να δω και την αδερφή μου, να δω και τους φίλους μου. Έχω και μια εγγονή που σπουδάζει στην Κρήτη, ναι. Στο Ρέθυμνο. Τώρα να δούμε πώς θα πάμε. Γενικότερα όμως, τώρα φαντάζομαι, βιώνετε αυτή την περίοδο που είναι περίεργο για σας, λέτε, ότι ξέρετε, είναι. Δεν έχετε συνηθίσει. Όχι. Να υπάρχει άπλετος χρόνος στη διάθεσή σας. Ήσασταν από το πρωί μέχρι το βράδυ στις υποχρεώσεις. Με τη νέα χρονιά, ωστόσο, συζητάτε για κάτι άλλο, όπως μας είπατε πριν, ότι προς το παρόν, θα δείτε για του χρόνου. Προς το παρόν, όχι, δεν συζητήσα τίποτα. Ακόμη. Κάτι όμως θα γίνει. Τηλεοπτικό ή τηλεοπτικό. 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 Ας πάρουμε τα πιο πρόσφατα έτσι που κάνατε και την παράσταση που είχατε μέσα στο καλοκαίρι. Αυτή η παράσταση... Περιοδεύσατε σχεδόν σε όλη την Κύπρο. Έχει τρία χρόνια που το κάνουμε. Ναι. Ήταν ιδέα του Κώστα του Βίχα, ο οποίος... Θόρε άκου και με μίλας, έτσι. Θόρε άκου και με μίλας. Ήταν σάτιρα, δηλαδή, εδώ στην Κύπρο για να επιβιώσεις είναι θόρε, άκου και με μίλας. Ναι. Για δυσάπορες οικογένειες. Ναι. Κάναμε στο Λανίτιον μία παράσταση για τα παιδιά, mm-hmm. για τα άπορα παιδιά. Και τις υπόλοιπες παραστάσεις